συγχαρητήρια βεβαίως. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Πιάσατε δουλειά με συσκέψεις πρωί-πρωί, μας ενημέρωνε ο ανταποκριτής μας στην Ελεύθερη Επαρχία Μοχώστου. Μάλιστα, είχα κάποιες συναντήσεις. Από την πρώτη μέρα, μόλις χθες, εκλεγήκατε σε αυτή τη θέση με 59%. Μάλιστα, όντως έχω εκλεγεί με 59%. Μία εντολή ισχυρή από τους συντιμώτες μου της Αγίας Νάπας. Η υποχρέωσή μου είναι να αρχίσω από σήμερα σκληρή δουλειά για την υλοποίηση αυτών που έχω υποσχεθεί στο προεκλογικό μου πρόγραμμα για την πρόοδο και ανάπτυξη του Δήμου μας. Ποια είναι η πρώτη προτεραιότητα, και βεβαίως πλέον αντιλαμβάνομαι ότι θα βάλετε και σε πορεία αυτό που συζητούσαμε στη διάρκεια της υποψηφιότητάς σας για συνάντηση με τον Υπουργό των Εσωτερικών. Μάλιστα. Προτεραιότητα μου είναι να συνεχίσω τον αγώνα σχετικά με τη μεταρρύθμιση, τα οποία τα έχουμε μπει αρκετές φορές από τα τηλεοπτικά, πάνω στη βάση της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ασφαλώς θα ζητήσω συνάντηση με τον Υπουργό, μαζί με τις άλλες δύο οντότητες τις οποίες έχουμε αποφασίσει για συνενετική συνένωση. Παράλληλα, θα ασχοληθώ άμεσα με τη διαδικασία δημοσίευσης του τοπικού σχεδίου από την πολεοδομία. Μας το είχατε πει και την Παρασκευή αυτό. Έχετε ασχοληθεί προσωπικά κιόλας με το συγκεκριμένο ζήτημα και ως αντιδήμαρχος. Έχω ασχοληθεί, διότι σε όλες τις ανοιχτές συνεδριάσεις που ήταν με τα οργανωμένα σύνολα και τους δημότες της Αγίας Νάπας, περίπου 8 συνεδριάσεις είχα παρευρεθεί. Είχα καταθέσει πολυσέλιδη έκθεση με διάφορα θέματα τα οποία παράκληση μου ήταν να συμπεριληφθούν. Αξιολογήσαμε αρκετά από αυτά. Συμπεριλάβαμε από αυτά και είναι μέσα από αυτόν το όραμα το οποίο πρέπει να χτίσουμε για την Αγία Νάπα του μέλλοντος, διότι τα τοπικά σχέδια γνωρίζουμε ότι δεν αλλάζουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, άρα το χρειαζόμαστε άμεσα και μέσα από αυτόν ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την εσωτερική περιφέρεια και τις υποβαθμισμένες περιοχές του Δήμου μας για να αναπτυχθούν. Όπως είναι το αστικό κέντρο, για παράδειγμα. Όπως είναι το αστικό κέντρο, ναι. Τι σκοπεύετε να κάνετε για το αστικό κέντρο? Το αστικό κέντρο είναι ο χαρακτηρισμός που μας έχουν δώσει το αστικό κέντρο. Μέσα από αυτό μπορέσαμε να αντλήσουμε κονδύλια τόσο ευρωπαϊκά όσο και κρατικά. Θα προχωρήσουμε σύντομα στην προκήρυξη προσφορών για την ανάπλαση συγκεκριμένων οδών. Έναν έργο της τάξης περίπου των 3 εκατομμυρίων. Αναμένεται να είναι έτοιμες οι προσφορές για να αρχίσουμε τον Μάιο. Πέραν αυτού, θα τροφοδοτηθούν και κάποιες άλλες εργασίες που θα αφορά διάφορες ανάδειξη και αναβάθμιση διάφορων πλατιών και παράλληλα προχωράμε την υπομελέτη και άλλα οδικά δίκτυα της εσωτερικής περιφερειάς, όπως είναι η Αγία Μαύρη, η σύνδεση με τη Γιάννη Ρίτσου της Τεύκρου Ανθία με την Αγία Μαύρη. Στην ουσία μελετάμε και θα προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά στην αναβάθμιση και αναζωογόνηση του κέντρου. Μέσα από αυτά. Αυτοί οι στόχοι είναι στόχοι οι οποίοι. Ναι, ολοκληρώστε και να. Μέσα από αυτά πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη σύνδεση του οδικού δικτύου με το δίκτυο της εμπορικής αναπτύξης που είναι το Nice Avenue, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και τον κόσμο προς τα πάνω με επιπρόσθετα το πολυδύναμο κέντρο και μια άλλη εισήγηση που είχα καταθέσει, την οποία θα προσπαθήσω να την προχωρήσουμε, τη δημιουργία ενός πάρκου παράδοσης και ψυχαγωγίας. Το ένα έργο όπως αυτόν θα είναι στα ανατολικά και το πολυδύναμο πάρκο στα δυτικά, δύο έργα τα οποία πρέπει να προχωρήσουν στο άμεσο μέλλον. Τι χρονικό ορίζοντα έχουν όμως όλα αυτά? Όλα αυτά υπολογίζω μεταξύ 3 και 5 χρόνων. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι χωρίς να σχεδιάσουμε, να προγραμματίσουμε, δεν είναι εφικτό να τα κάνουμε από τη μια ημέρα στην άλλη. Διότι αλλά όλα αυτά θα έχουμε συλλαβήσει και άλλες εκλογές μέχρι τότε. Εντάξει, σίγουρα, διότι η δική μου θητεία λήγει το 21, όμως το όραμα μου είναι αυτά να αρχίσουν να μελετούνται και να μπουν στη διαδικασία υλοποίησης. Θα είστε υποψήφιος και στις επόμενες. Είναι πολύ γρήγορα. Έχουμε γιατί πάρα ένα πολύ χρόνο έχετε ουσιαστικά στη διάθεσή σας. Εντάξει, είναι 2 χρονιά. Μέχρι τότε θα δούμε, θα αξιολογήσουμε όλες τις παραμέτρους και να αποφασίσουμε και θα πάρουμε και τον παλμό του κόσμου, αν μας αγαπάει, αν έχουμε παράξει έργο, και τότε θα πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις κάτω από τα μέτρα και τον προσωπικό δεδομένο. Εμένα το χαμόγελό σας μου λέει πάντως ότι το έχετε σκεφτεί με την έννοια ότι αναλαμβάνετε τώρα και έχετε ένα χρόνο και κάτι στην πραγματικότητα για να υλοποιήσετε τους πρώτους σχεδιασμούς σας, οι οποίοι βέβαια αντιλαμβάνομαι ότι είναι και συνέχεια του έργου του προηγούμενου δημάρχου σε αποφάσεις που εσείς είχατε πολύ ενεργό ρόλο, έτσι κι αλλιώς ως αντιδήμαρχος. Μάλιστα, όπως το έχετε πει, απλά η αγάπη μου για την Αγία Νάπα, είναι γι' αυτό που χαμογελάω, μου δίνει
μου δίνει τη δύναμη να οραματίζομαι για να δημιουργήσουμε στην Αγία Νάπα αυτό που πρέπει. Γι' αυτό είναι που χαμογελάω και μέσα από αυτόν το πλάνο και μέσα από αυτήν την ισχυρή εντολή των συνδημοτών που μου έχουν δώσει, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι μια δύσκολη και κρίσιμη στιγμή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα στην Αγία Νάπα. Θέλω να δω την Αγία Νάπα να ευημερεί και να αλλάζει ακόμα περισσότερο το χαρακτήρα, παρουσιάζοντας στοιχεία της παράδοσης και της κληρονομιάς μας. Μέσα από αυτόν το όραμα καταθέτω και θέλω να διεκδικήσω και να προχωρήσουν. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν μπορείς να υλοποιήσεις στα 1-2 χρόνια αυτά που οραματιζόμαστε, ναι. Αλλά αν δεν οραματιζόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και αυτό θα το κάνουμε και θα είναι υποχρέωση αφού θα υπάρχουν εκεί, είτε θα είναι ο Χρήστος ο Ζανέτου, είτε όποιος και να είναι στην επόμενη θητεία, να τα υλοποιήσει για το καλό νόμενο συμφέρον αυτού του Δήμου και το μέλλον των παιδιών μας. Πότε θα επιδιώξετε να δείτε τον Υπουργό των Εσωτερικών, γιατί το μεγάλο στοίχημα, αν θέλετε, και της προεκλογικής σας εκστρατείας, κουτσουρεμένης μεν, γιατί έγιναν πολύ συνοπτικά όλες οι διαδικασίες, ουσιαστικά, σας έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος μέχρι να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις, άρα πότε θα επιδιώξετε να τον δείτε. Να σας πω, όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενες τηλεοπτικές συναντήσεις. Έχω ήδη αποστείλει από την περασμένη εβδομάδα τη μελέτη που έχουμε κάνει για τη συνενετική συνένωση, yeah. Διότι μας είχε ζητηθεί από το Υπουργείο. Παράλληλα, αύριο θα μιλήσω με τη Γραμματεία του Δήμου και σε συνεννόηση με τις άλλες δύο οντότητες θα προσπαθήσω το συντομότερο να κλείσουμε μια συνάντηση μαζί με τον Υπουργό για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Χθες ήταν μαζί σας και ο κ. Καρούσος. Μάλιστα, ο κύριος Καρούσος ήταν χθες μαζί μας, όχι κατά την εκλογική διαδικασία, ήταν χθες στην ανακήρυξη μου. Είναι αυτονόητο, είναι ένας υπουργός της Αγίας Νάπας, γέννημα θέρμα της Αγίας Νάπας. Είναι και ο πρώην δήμαρχος, αυτονόητο ότι θα ήταν δίπλα μας, ναι. Τι είναι αυτό που σας είπε? Μου ευχήθηκε τα καλύτερα, γνωρίζει τις δυνατότητες μου, μου έχει ευχηθεί να προχωρήσουμε μαζί σε ό,τι χρειαστώ και θα είναι δίπλα μας για να μας στηρίξει. Γνωρίζοντας δεν το έκρυψε άλλωστε και από την πρώτη μέρα που ανέλαβε υπουργός είπε ότι εμένα ο στόχος μου για την Αγία Νάπα ήταν αυτός και αυτή τη θέση θα συνεχίσω να στηρίζω, ανεξάρτητα με την υπουργοποίηση. Ναι, το έχει δηλώσει και γνωρίζοντας τον Γιάννο είμαι σίγουρος ότι όχι μόνο για την Αγία Νάπα, αλλά για όλη την Κύπρο θα εργαστεί, διότι έχει το όραμα και έχει τον δυναμισμό για να αλλάξει πράγματα και να προσφέρει μέσα από αυτά που ίδιος πιστεύει θα είναι για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Όσο για την Αγία Νάπα, είμαι σίγουρος ότι θα είναι δίπλα μου. Έχουμε αγωνιστεί τα τελευταία 13 χρόνια μαζί, έχουμε εκλεγεί από το 2007 μαζί, έχουμε καταθέσει πληθώρα εισηγήσεων μαζί, με έχει εμπιστευτεί για το έργο το οποίο επιτελούσα τα τελευταία χρόνια ως αντιδήμαρχος και ως πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης και Πρασίνου. Η παραγωγικότητα, η διαφορά διαφαίνεται. Ήταν η πρώτη φορά στην τρίτη φορά που είχα διεκδικήσει τις εκλογές και είχα εκλεγεί. Ήταν σε αυτήν τη θητεία μόνο που είχα αναλάβει σαν πρόεδρος Επιτροπής. Μια επιτροπή την οποία είχα όραμα και αγαπούσα και ήθελα να αναλάβω. Και νομίζω ότι φαίνεται το έργο το οποίο διατελώ μέσα στα τελευταία 3 χρόνια, αλλά και ο χρόνος που αφιερώνω μέσα από αυτά για να έχω αυτό το θετικό αποτέλεσμα, διότι όσο έχω προαναφέρει και προηγουμένως πρέπει να αγαπάς κάτι για να το... Σαφώς. Μπράβο. Σαφώς. Έρχεται στο μεταξύ καλοκαίρι και αρχίζουν και τρέχουν οι ρυθμοί της Αγίας Νάπας για την προετοιμασία. Είναι αλήθεια. Αυτό είναι και ένα από τα μεγαλύτερα trademark το έλεγε ο κύριος Καρούσος της Κύπρου για τις καλοκαιρινές διακοπές. Όμως είναι σε μια χρονική στιγμή, κύριε Ζανέτου, που καλός ή κακός, και δεν το κρίνω εγώ αυτό, έχει υποστεί διασυρμό η Αγία Νάπα σε αγορά του εξωτερικού, πιο συγκεκριμένα στη Βρετανία, που είναι όμως και η μάζα του τουρισμού που την επισκέπτεται τα καλοκαίρια. Αυτό είναι ένα ζήτημα που έχετε ενώπιόν σας για το καλοκαίρι και τις θερινές διακοπές τις οποίες έρχονται. Και το δεύτερο είναι τα όσα συζητούσαμε και από πέρσι σε σχέση με τις πωλήσεις αλκοόλ και απαγορευμένων ουσιών παντού στην Αγία Νάπα, αλλά και την ηχορύπανση.
Και το νόμο που πίνει νερό, δεν ξέρουμε αν θα είναι έτοιμος και πάλι φέτος. Μάλιστα, αυτόν θα επιδιώξω να κάνω συναντήσεις εντός ημερών, διότι είναι πραγματικά όσον αφορά τις νομοθεσίες αυτές, είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν ιδιαίτερα. Από ό,τι γνωρίζω και οι πληροφορίες που έχω είναι ότι η νομοθεσία σχετικά με την ηχορύπανση είναι κοντά να γίνουν οι αλλαγές που απαιτούνται ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί. Ευελπιστούμε ότι θα είναι έτοιμη πριν το πέρας της χειμερινής περίοδου, δηλαδή μέχρι τέλος Μαρτίου-Απριλίου, για να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις να εφαρμόσουν και να εναρμονιστούν με αυτήν την νομοθεσία. Όσον αφορά τα υπόλοιπα σχετικά με τα αλκοολούχα, ποτά και το αέριο γέλιο, αυτά που γίνονται, είναι πάλι θέμα νομοθεσίας, τα οποία πρέπει να δώσει τα όπλα είτε στον Δήμο είτε στην αστυνομία για να μπορέσει να τα καταπολεμήσει. Όλα αυτά θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αυστηρές νομοθεσίες, όπως είναι και το αυτόφορο στην Ελλάδα, για να λύσουμε εντελεσίδικα αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς, όντως είναι κάποια μεμονωμένα γεγονότα τα οποία αμαυρίζουν την κατάσταση τόσο της Αγίας Νάβας όσο και γενικότερα της Κύπρου. Να τονίσω ότι η νεολαία για μας είναι καλοδεχούμενη στην Αγία Νάβα, τη θέλουμε. Είναι η νεολαία που στηρίζει το κέντρο της Αγίας Νάβας. Απλά κάποιες ρυθμίσεις ώστε η νεολαία να γνωρίζει τις επιπτώσεις που θα έχει όταν ξεφεύγει από την νομοθεσία. Και για την προστασία τους, άλλωστε. Μάλιστα. Από τη στιγμή που γνωρίζουν ότι μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα όπως το θέλουν, τότε ας το εκμεταλλεύονται. Αυτό είναι φανερό, διότι γιατί δεν τα κάνουν στη χώρα τους όπου υπάρχουν αυστηρές νομοθεσίες. Mm-hmm. Άρα νομίζω αυτό το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να το δούμε. Είμαι σίγουρος ότι ο Υφυπουργός έχει επιδείξει μεγάλο ενδιαφέρον, χειρίζεται αρκετά από αυτά τα θέματα και νομίζω τροχιοδρομούνται κάποιες συγκεκριμένες νομοθεσίες, κάποιες αλλαγές για να μπορέσουμε αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά το θέμα με τη δημοσιοποίηση του γεγονότος, νομίζω έχει αγγίξει ολόκληρη την Κύπρο. Ναι. Νομίζω ότι άρχισαν τα πνεύματα να καθησυχάζονται. Εντάξει, είναι από τα μεμονωμένα γεγονότα πάλι που τυχάνει να συμβαίνουν είτε κάπου Παγκύπρια είτε στην Αγία Νάβα, διότι έχουμε την πιο πολύ νεολαία. Θεωρώ ότι δεν θα μας επηρεάσει ιδιαίτερα. Έχω κάνει κάποιες επαφές με τουριστικούς πράκτορες μεγάλους. Δεν διαφαίνεται. Πήραν τη δημοσιότητα για την καταδίκη. Τι πια θα ήταν η ποινή για τη συγκεκριμένη κοπέλα. Νομίζω να είμαστε ευτυχείς με το αποτέλεσμα. Έχει πάει πίσω στη χώρα της. Θεωρούμε ότι θα λήξει αυτό το θέμα σύντομα, δεν θα επηρεάσει. Είτε έτσι είτε αλλιώς, οι πράκτορες οι μεγάλοι δεν έχουν ενημερωθεί, δεν έχουν εκφράσει την οποιαδήποτε ανησυχία και θεωρώ ότι θα είναι και αυτή η χρονιά μια καλή τουριστική χρονιά για την Αγία Νάβα και όχι μόνο, αλλά και για την Κύπρο. Μακάρι, το ευχόμαστε κι εμείς. Σας ευχόμαστε ξανά καλή επιτυχία, κύριε Ζαλέτσο, αλλά εννοείται ότι θα τα λέμε ανατακτά διαστήματα. Να σας ευχαριστήσω κι εγώ που μου δώσατε την ευκαιρία να είμαι εδώ μαζί σας. Απλά κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους συνδημότες που με τιμήσαν με την ψήφο τους, αλλά και όσους επέλεξαν να τιμήσουν με την ψήφο τους την αντιποψήφια μου Έμιλη. Να τους διαβεβαιώσω ότι εγώ θα είμαι δήμαρχος όλων των Δημοτών της Αγίας Νάβας. Θα δουλέψω για το καλό νοούμενο πάντα κάτω από την αξιοπιστία και την ειλικρίνεια που με διακατέχει. Θέλω παράλληλα να εκφράσω την ευχαριστία μου στην αντιποψήφια μου με την οποία δώσαμε έναν αγώνα μέσα από πολιτικών πολιτισμών και που έκφραζε ήθος και ηρεμία για τους Δημότες της Αγίας Νάβας. Παράλληλα θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου τόσο στο Δημοκρατικό Συναγερμό, τόσο στο Δημοκρατικό Κόμμα, Δημοκρατική Παράταξη, στο Κόμμα των Ζώων της Κύπρου, όσο και στο Πατριωτικό Κίνημα για τη στήριξη που μου δώσανε για να κερδίσω αυτές τις εκλογές και να τους διαβεβαιώσω ότι ο Χρήστος Ζανέτου θα συνεχίσει όπως και τα τελευταία 13 χρόνια να εργάζεται για την Αγία Νάβα χωρίς κομματικές σκοπιμότητες, διότι αυτές δεν τις χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να πάρουμε τον τόπο μας ακόμα πιο μπροστά. Από το έργο κρίνεστε τόσα χρόνια, από το έργο σας θα κριθείτε και τώρα. Μάλιστα. Καλή συνέχεια, Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πάμε να συνδεθούμε εμείς τώρα με την αίθουσα σύνδεση.